να πάρουν την νίκη και μαζί την πρόκριση, την οποία πανηγύρισαν εντονότατα. Βλέπουμε την πεντάδα και στο πλάνο τον Χρήστο Σαλούστρο να ζεσταίνεται από τη γραμμή των βολών. Βασικός ο Βασίλης Χριστίδης, με τον Φράνκε, τον Ράιλι, τον Τζόρνταν Σάιμπερτ και τον Χρήστο Σαλούστρο να διαμορφώνουν την πρώτη πεντάδα που θα παρατάξει στο παρκέ εκεί στο Βίλνιους, στη Λιθουανική πρωτεύουσα, ο Άρης Λυκογιάννης. Η δουλειά του έχει αρχίσει να φαίνεται, είναι δύο χρόνια κλεισμένα πια στην ομάδα του ΠΑΟΚ ο προπονητής από την Αθήνα. Εδώ η οπαδή της Ρήτας, μια ομάδα η οποία είναι, όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια, ομάδα με βιώματα από ευρωπαϊκές κατακτήσεις, καθώς υπάρχουν δύο Eurocup στην τροπαιοθήκη της. Ζάρβις Βίλιαμς, Τόμας Λεκούνας, Γκίτης Ρατζεβίτσιους, Έλβαρ Φρίντριξον και ο παλιός μας γνώριμος, ο Μάρκους Φώστερ. Η διαδικασία του Playing Tournament ξεκινάει κάπου εδώ και φυσικά υπάρχει τριπλή ελληνική παρουσία, αφού πέραν του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρα στην Τόφας, ενώ σε λίγη ώρα παίζει και το Περιστέρι στην Γαλλία, αντιμετωπίζει την Dijon με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να θέλουν να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και να κυνηγήσουν και αυτοί το δικό τους θαύμα στην σειρά στην οποία θα βρεθούν. Φώστερ για την πρώτη επίθεση, την οποία θα έχει η Ρήτας στο παιχνίδι. Το μάτς ξεκίνησε πριν μερικά δευτερόλεπτα. Στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ θα γίνει ζημιά. Ο Τζάρβις Βίλιαμς απογειώνεται, παίρνει την μπάλα. Έφυγε πολύ νωρίτερα από το σημείο που θα έπρεπε να είναι για να τον μαρκάρει ο Βασίλης Χριστίδης. Και κάπως έτσι έχουμε τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Η εκτέλεση για δύο. Αυτή τη φορά ο Σάιμπερτ ξεκίνησε ως βασικός. Τον είδαμε να παίρνει την προσπάθειά του για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πρώην παίκτης των Atlanta Hawks. Προσπαθεί να παίξει άμυνα ο Φράνκε, κακή πάσα σε εκείνο το σημείο από τον Φρίντριξον. Ο ΠΑΟΚ έχει αποσπάσει την κατοχή και ο Φράνκε περιμένει. Ράιλι, σε ένα ακόμα παιχνίδι αναμένουμε να είναι φοβερά σημαντικός. Αν βρει το ρυθμό, τότε η Ρήτας θα το καταλάβει αυτό στην αμυνά της. Εδώ ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να εκτελέσει. Κυνηγάει το επιθετικό rebound ο Σαλούστρος. Η κατοχή θα πάει στην Ρήτας. Είδαμε τον Γκίτης Ρατζεβίτσιους. Τον Γκίτης Ρατζεβίτσιους. Κατέβασμα της μπάλας από τον Φρίντριξον, τον Ισλανδό. Φώστερ. Πάει ο Βίλιαμς για screen. Στακτικό το heads out από τον Χριστίδη που τρέχει να καλύψει το χώρο μέσα στη ρακέτα. Μαζεύει το rebound του Σαλούστρος. Φράνκε σταματάει μπροστά στον Φρίντριξον. Πάσα δεξιά στον Σάιμπερτ. Ζητάει ο Χριστίδης. Δεν τροφοδοτείται σε εκείνο το σημείο. Παρ' όλα αυτά σφυρίζεται foul στην τοποθέτηση του Έλληνα center και στην προσπάθεια του Williams να τον περιορίσει. Εδώ ένας συνδετικός κρίκος, όχι ανάμεσα στις δύο ομάδες, συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ελληνικό και το λιθουανικό μπάσκετ. Ο Γιώνας Καζλάουσκας, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας, βρίσκεται στο γήπεδο στην Jeep Arena και παρακολουθεί την αναμέτρηση. Χριστίδης εδώ δεν ικανοποιείται από την εξέλιξη των πραγμάτων. Χαρά φεύγει αμέσως από τον ίδιο. Βλέπουμε εδώ ότι γύρισε και εκτέλεσε. Χρεώθηκε με φάουλ στην προσπάθειά του. Είχε πλεονέκτημα εκεί στο μισμάτς με τον Φρίντριξον. Βλέπουμε τον Λυκογιάννη να πιάνει το πρόσωπό του, απογοητευμένος από το σφύριγμα των διαιτητών. Πάω ούτως ή άλλως έχει ακόμα νοπές τις μνήμες από την κακή διαιτησία που υπήρξε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του απέναντι στη Μάλαγα στα μέσα Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Κλέψιμο στην άμυνα για τους Θεσσαλονικείς, πορεία ευνηδιασμού. Ο Σάιμπερτ αποφασίζει να λειτουργήσει κατά μόνας και θα τα καταφέρει μια χαρά. Είναι το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, με τον Τζόρνταν Σάιμπερτ να ολοκληρώνει υποδειγματικά αυτό τον ευνηδιασμό. Φρίντριξον μπροστά του Φράνκε. Ο Βίλιαμς στο screen. Φρίντριξον θέλει να περάσει την μπάλα στη γωνία. Παρενέβη ο Σαλούστρος, αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει την πορεία της πάσας. Φώστερ πιέζει, πάει δυναμικά σε αυτό το drive. Προσπαθεί ο Ρατζεβίτσιους να διατηρήσει την ομάδα του σε κατοχή και το κάνει. Εκτέλεση πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Τοποθετημένος καλά ο Σαλούστρος θα πάρει το rebound με τον ΠΑΟΚ να ξεκινά την επόμενη του επίθεση. Η παραγωγικότητα αυτή τη στιγμή είναι ισχνή και ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ βρίσκει την δυνατότητα να πάρει το πρώτο του προβάδισμα με το lay-up του Ράιλι.
Μόλις 6 πόντους έχουμε δει μέσα σε 3 λεπτά παιχνιδιού. Φώστερ, καταπληκτική τρίπλα πίσω από την πλάτη. Θα του γίνει το φάουλ εκεί από τον Φράνκε, που αρχικά απορεί και στη συνέχεια δεν επιμένει περισσότερο. Μεγαλύτερη απουσία φυσικά για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή του Νέιτ Ρένφρο, που δεν είναι στην σύνθεση της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη. Αντίστοιχα, ο Ζήμπενας γνωρίζει ότι η απουσία του συγκεκριμένου παίκτη προφανώς αδυνατίζει πολύ την θέση αυτή. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει σε αθλητικότητα, σε ενέργεια. Ο Ρένφρο είναι ένας παίκτης ο οποίος συμβάλλει αρκετά. Ένας αθλητικός undersized ψηλός που δουλεύει πάρα πολύ καλά με τους συμπαίκτες του στη φετινή περίοδο. Ράιλι. Ψηλά ο Χριστίδης για το screen. Θα συνεργαστούν εδώ με τον Φράνκε να παραλαμβάνει την μπάλα στη γωνία. Υπήρχε επαφή, διαμαρτυρήθηκε ο Φράνκε για το ότι δεν σφυρίχτηκε κάτι. Η Ρίτας κινείται ήδη σε ευνηδιασμό και στο τέλος αυτού ο Έλβαρ Φρίντριξον σκοράρει για το 6-4 και το νέο προβάδισμα των Λιθουανών. Ράιλι. Στο Σαλούστρο. Φράνκε σε κακά περιθώρια χώρου εκεί. Θα δημιουργήσει περισσότερα αποχωρώντας από εκείνο το σημείο ο Ολλανδός. Ράιλι μπροστά στον Williams. Εκτελεί μετά από τρίμπλα. Επιθετικό rebound από τον Χριστίδη, που δείχνει να προσπαθεί όσο μπορεί να πιάσει αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά. Δεν βλέπουμε έναν Χριστίδη νοθρό, αδιάφορο, πελαγωμένο και εκτός τόπου και χρόνου. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προσπάθεια, την ενέργεια, την πρόθεση, ο Χριστίδης ως τώρα φαίνεται να είναι εκεί που θέλει να είναι ο προπονητής του. Ρατζεβίτσιους ή Ρατζεβίτσιους, όπως προφέρονται τα λιθουανικά ονόματα, βγαίνει από το παιχνίδι. Και βλέπουμε τον Μαργκύρης Νορμάντας για πρώτη φορά σε αυτό. Κλέψιμο για τη Ρίτας. Ο εφνιδιασμός πήγε να καθυστερήσει εκεί και τελικά δεν εκτελέστηκε ποτέ, διότι ο Λεκούνας δεν κοιτούσε την μπάλα όταν αυτή κατευθυνόταν προς το μέρος του. Τυχερή η Ρίτας, θα μπορούσε να έχει χάσει και την κατοχή της εκεί. Λεκούνας. Williams. Ξανά ο Λεκούνας, η εκτέλεση. Υπήρχε επαφή εκεί με τον Σαλούστρη, η οποία σφυρίζεται, και αυτό είναι το ένα από τα δύο κακά. Το άλλο έχει να κάνει με το εύστοχο σουτ του Λεκούνας. Αυτός πάει να διαμαρτυρηθεί για κάποιο λόγο. Με τον Φώστερ και αυτόν, και τον Φώστερ μάλλον βλέπουμε να πηγαίνει στον διαιτητή. Έχει δοθεί. Για να δούμε ξανά τη φάση. Ο Σαλούστρος νομίζω τον βρίσκει ψηλά. Από αυτό το replay θα φανεί ότι υπάρχει όντως επαφή. Και η τεχνική ποινή δόθηκε στον Λεκούνας για διαμαρτυρία ή φλόπινγκ, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω πόση βάση μπορεί να έχει το δεύτερο. Για να δούμε και από αυτό το replay. Θα πρέπει να κρατηθεί βέβαια. Ναι, για την πτώση του στο παρκέ. Ναι, σωστά. Μάλιστα, τεχνική ποινή. Οπότε μισή η ζημιά, διότι αρχικά όλα έμοιαζαν με το ότι ο ΠΑΟΚ θα δεχόταν και μια βολή. Πάντως επαφή υπήρξε. Τον Σαλούστρο να βρίσκει εκεί τον αντιπαλό του. Τώρα υπάρχει φάουλ με τον Νορμάντας εδώ να είναι ο υπεύθυνος. Η Ρίτας έχει ήδη 4 ομαδικά. Από το επόμενο ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να ωφελείται, καθώς θα είναι στον πόνους. Ο Ράιλι επιστρέφει την μπάλα στον Φράνκε. Αυτός με ένα φλόουτερ σε μια πορεία παράλληλη με την baseline θα πάει την ομάδα του στους 7 πόντους. Είναι πολύ σημαντικό για τους Θεσσαλονικείς να μείνουν κοντά, και αυτό είναι το light σενάριο. Το καλύτερο θα είναι να οδηγούν αυτό το παιχνίδι. Σε πρώτη φάση σοφαρίζουν. Ο Ράιλι διαχειρίζεται καλά τον εφνιδιασμό, σερβίρει για τον Σαλούστρο και ο διεθνής forward ανοίγει τον απόψινό του λογαριασμό. Από 2 πόντους έχουν ο Αμερικανός και ο Ισλανδός. Πάω και σοφάρισε νωρίτερα. Το time out ολοκληρώθηκε. Το σκορ είναι 9-9 και βλέπουμε τον Ράιλι να ασκεί μια μορφή πίεση σε όλο το γήπεδο. Και να μην καταφέρνει εδώ να αποφύγει και το φάουλ. Ένα φάουλ εντελώς αχρίαστο είναι η αλήθεια. Το οποίο είναι το τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την πρώτη περίοδο.
Ο Ράιλι μέχρι τώρα έχει 3 πόντους και 2 ασίστ. Φώστερ. Πήρε την μπάλα ο Φρίντριξον. Ψώνει ξανά για τον Τζάρβις Βίλιαμς. Δεύτερο αλεού που βγάζουν οι δύο παίκτες της Ρίτας. Ξανά η άμυνα εκτεθειμένη και ανήμπορη να κάνει κάτι σε επίπεδο αντίδρασης. Ράιλι μετά το προσπέρασμα της Ρίτας. Χριστίδης, το hand-off με τον Σάιμπερτ. Ανεβαίνει ο Χριστίδης για να δώσει σκρίν. Ο Φράνκε σουτάρει τρίποντο στα 9 δευτερόλεπτα. 0 στα 4 έχει μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ. 4 και 30 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Φρίντριξον, heads out από τον Χριστίδη. Ο Σαλούστρος πάει να αναλάβει. Εκεί διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι πήγε επάνω στην μπάλα. Αλλά όντως νομίζω ότι ένας διαιτητής δεν έχει δώσει φάουλ. Έχει δίκιο. Η άμυνα του Σαλούστρου είναι καθαρή. Δεν βλέπω πολύ καθαρά τι κάνει με το δεξί χέρι, αλλά έχω την αίσθηση ότι όντως ο Σαλούστρος πήγε καλά επάνω στην μπάλα και βλέπουμε ότι το βελάκι από τη στιγμή που ένας διαιτητής έδειξε τζάμπολ δείχνει ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να έχουν κατοχή την ώρα που Άρης Λυκογιάννης τοποθετεί στην πεντάδα του για πρώτη φορά τον Τάιλερ Πόουλι. Ο Ράιλι με τον Νορμάντας πάνω του. Βγήκε ο Φράνκε, πηγαίνει προς τα μέσα, ο διάδρομος κλείνει. Ο Λάνδος είχε αλλάξει κατεύθυνση, δεν πρόσεξε την μπάλα. Προκύπτει ένας ευνηδιασμός και ολοκληρώνει με lay-up σε αυτόν. Ο Μαργκύρης Νορμάντας 13-9, απρόσεκτος εκεί ο Φράνκε. Τότερα εντάχθηκε και στο ρόστερ της Μακάμπι Τελαβίβ και της Μπαρσελόνα. Επαναφορά για τον ΠΑΟΚ. Μπάλα στα χέρια του Τζέιλεν Ράιλι. Ο Νορμάντας πάνω του. Φράνκε. Οφείλει να είναι πιο προσεκτικός. Το σκριν του Πόλη. Ο Ολλανδός στέλνει την μπάλα στα χέρια του Αμερικανού που παίρνει την προσπάθεια από μακριά. Αμυντικό rebound εκεί για την Ρίτας. Και τον Μαρτίνας κοντά. Και να δουλέψει έχοντας απέναντι στον Πόλη, είναι πιο βαρύς και δυνατός. Σφυριχτή φάουλ. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης θα περάσει. Ο οποίος έχει παίξει δύο διοργανώσεις με την Εθνική Λιθουανία, τόσο στο Μουντομπάσκετ το 2019, όσο και στο πρόσφατο Ευρομπάσκετ. Τον βλέπουμε εδώ να πηγαίνει για το screen. Φώστερ επιλέγει να σουτάρει και βάζει ένα τρίποντο ψυχολογίας, το οποίο πανηγυρίζει με την ψυχή του. Μπροστά στον Τζέιλεν Χάντς. Η μεγαλύτερη ως τώρα διαφορά στο μάτς, σταματημένη στους 7, με αυτό το 16-9 με το οποίο προηγείται η Ρίτας. Ο Τζέιλεν Ράιλι έδωσε στο Χριστίδη. Επιθετικό φάουλ σφυρίζεται εκεί στην προσπάθεια του Σάιμπερτ να κερδίσει χώρο. Το τεχνασμά του έγινε αντιληπτό και βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο Σάιμπερτ δεν διαμαρτύρεται την ώρα που επιστρέφει πίσω στην άμυνά του. Είδαμε καθαρά τη φάση και εδώ το προηγούμενο τρίποντο από τον Μάρκους Φώστερ. Πάντα ο Φώστερ με την μπάλα στα χέρια, επιλέγει να σουτάρει κοντά στο σημείο που σούταρε και νωρίτερα. Το rebound θα το πάρει ως επιθετικό η Ρίτας. Την έχει κρατήσει ο Βάραντι σε επίθεση. Παίκτης που πέρσι έπαιξε απέναντι στην ΑΕΚ με την Φάλκο Ζομπάτελη. Η επίθεση από τον Ούγκρο, το κακό τελείωμα και η παραμονή των Λιθουανών στην αποδόμεριά του παρκέ για 4,5 ακόμα δευτερόλεπτα. Είναι η απόφαση των διαιτητών. Πρόξιμο του Βαγγέλη Μαργαρίτη.
Όχι, δεν ήταν. Δεν βγήκε η μπαλά έξω. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη, φάουλ εξεφυχτή. Κάπως έτσι ο Πάκος συμπληρώνει τα ομαδικά του. Η Ρίτας είχε κάνει το τέταρτό της εδώ και αρκετή ώρα, αλλά ο Πάκος την ξεπέρασε. Έχοντας χάνει την πρώτη προσπάθεια. Παραμένει στο 0. Πρώτο σκόρερ για τους Λιθουανούς είναι ο Φώστερ με 5 και άλλους 4 έχει ο Τζάρβις Βίλιαμς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον μέχρι στιγμής με επίδοση μεγαλύτερη των 3 πόντων. Αυτός είναι ως τώρα ο Τζέιλεν Ράιλι. 17-9 προβάδισμα στους 8 για τους Λιθουανούς, οι οποίοι ασκούν και πίεση στην επαναφορά. Κινείται ο Χάντς. Μαργαρίτης, Χριστίδης, hand-off με τον Ράιλι, αναλαμβάνει για λίγο εκεί η άμυνα τον Ράιλι, τρίποντα από τον Σάιμπερτ, προσπαθεί ο Χριστίδης, ανανεώνει την επίθεση και δίνει τα νέα 14, Μαργαρίτης στο Ράιλι, αυτό στη γωνία προσποιείται, επιλέγει εν τέλει να σουτάρει και βάζει ένα τρομακτικά δύσκολο τρίποντο με τον Μπένετεκ Βάραντι κολλημένο επάνω του, 17-12. Να και ο ΠΑΟΚ που ευστοχεί για πρώτη φορά πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου και που δημιουργεί τις δικές του καλύτερες ψυχολογικές συνθήκες, όπως έκανε νωρίτερα και ο Φώστερ, κινητοποιώντας με την δικιά του βόμβα την Ρίτας. Σάιμπερτ χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ. Πίσω στην πεντάδα του ΠΑΟΚ ο Χρήστος Αλούστρος. Θα είναι ένα δύσκολο βράδυ από πλευράς χρόνου για πολλούς παίκτες, καθώς το αδυνατισμένο ρόστερ και οι απουσίες πολλαπλασιάζουν τις υπηρεσίες για τους υγιείς που παρίστανται και κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή τη μάχη. Δύο στις δύο βολές από τον Νορμάντας. 19-12. Τρεις στις τέσσερις βολές έχει η Ρίτας. Μία έχει εκτελέσει ως τώρα ο ΠΑΟΚ. Χάντς. Μαργαρίτης. Ζητάει μπάλα ο Χριστίδης. Ράιλι. Σκρίν από τον Χριστίδη. Ο Ράιλι βάζει πίσω του εκεί τον Νορμάντας. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Έφτασε κοντά στον goal foul. Θα σουτάρει δύο βολές. Και θα φορτώσει την Ρίτας με το πέμπτο της ομαδικό σε αυτή την πρώτη περίοδο. Είναι αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία πολυτέλεια σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι το οποίο τον καίει όσο τίποτα να χάσει έστω και μία βολή. ...19-14, μείωσε ο Ράιλι, βλέπουμε ήδη τι μάτς μπορεί να κάνει με 8 πόντους δικούς του στην πρώτη περίοδο και πόσο ανάγκη φυσικά τον έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Τσιαχμάς πιέζει την μπάλα, τον έριξε μόλις τώρα στο παιχνίδι ο Άρης Λυκογιάννης. Βάραντι. Νορμάντας. Προσπαθεί ο Σαλούστρος απέναντί του. Αποφεύγει εκεί τα σκριν. Τον αποφεύγει αντίστοιχα ο Νορμάντας. Εκτελεί. Όχι. Με καλό αποτέλεσμα εκεί. Αλλά η Ρίτας βρίσκει τον τρόπο για ένα ακόμα επιθετικό rebound. Πάτησε και ο Τζέιλεν Χάντζ. Έβγαλε την μπάλα έξω. Πρώτη παρουσία στο παιχνίδι για τον Εγκή της Μασιούλης. Βγήκε ο Κάιρης. Νορμάντας το σκρίν από τον Μασιούλης. Ο Νορμάντας κάνει το step back, εκτελεί πρώτου Μαργαρίτη, παραλίγο airball, ένα rebound το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Μαρτίνας έχοντας να αφήσει στη συνέχεια την μπάλα στο καλάθι. Πηγαίνει την Ρίτας σε επίδοση άνω των 20 πόντων. Βλέπουμε εδώ ότι είναι τεράστια διαφορά στους πόντους δεύτερης ευκαιρίας. 12 έχουν οι Λιθουανοί, 3 μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ.
Έχει πολλά επιθετικά rebound ήδη το σύνολο του Γκέντριου Ζιμπένας. Χάντζ διεισδύει, αποφασίζει να ρισκάρει σε εκείνο το σημείο. Το ρίσκο δεν θα του βγει. Και τώρα τρέχει έχοντας αριθμητική υπεροπλία η γηπεδούχος ομάδα. Βάραντι για τρεις. Το rebound θα το πάρει ο Χριστίδης για τον ΠΑΟΚ. Θα απομείνει χρόνος και για τη Ρήτας. Καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει απόκληση στον χρόνο της επίθεσης και στον χρόνο που απομένει μέχρι και την επιπνοή της περίοδου. Τσιακμάς. Ρολάρει ο Χριστίδης μετά το screen. Πάσα του Χριστίδη στον Μαργαρίτη. Αυτός αποφασίζει να αποστάρει και σε εκείνο το σημείο υπάρχει σφύριγμα στην προσπάθεια του Μασιούλης να τον αντιμετωπίσει. Ο γιος του παλιού παίκτη της Εθνικής Λιθουανίας και συνεργάτη σήμερα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Του Τόμας Μασιούλης δηλαδή. Όπως και ο πατέρας του έχει παρελθόν στην Ζάλγιρις Κάουνας και δεν είναι ο μόνος από την τωρινή δομή της Ρήτας. Και ο Λέκας είναι μια τέτοια περίπτωση. Μαργαρίτη. 21-15, ο Μαργαρίτης θα μειώσει. Ρήτας φυσικά είναι η πρωταθλήτρια Λιθουανίας. Πέρσι κατάφερε να αποκαθυλώσει την Ζάλγκυρης, την άφησε εκτός των τελικών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την διαδρομή της με την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι σε ένα σύνολο το οποίο την δυσκόλεψε. Ο Λιέτ Καμπέλης, η ομάδα στην οποία έπαιζε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αλλά εν τέλει η Ρήτας ήταν η νικήτρια. Το τέλος της πρώτης περίοδου βρίσκει τους Λιθουανούς να προηγούνται με ικανοποιητική διαφορά. 23-16 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ τις έχουν επιτρέψει να πετύχει περισσότερους από 10 πόντους. Αφού η πόντη δεύτερης ευκαιρίας ήταν 13, αν θυμάμαι καλά, ή 12. Ο Νορμάντας κάνει λάθος την επαναφορά και έτσι ο Νίκο Τσιακμάς σκοράρει για το 23-18. Ο ΠΑΟΚ χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο μαζεύει την διαφορά με το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Βάραντι. Συνεργασία με τον Νορμάντας. Ξανά ο Βάραντι. Ματζεβίτσιους συνέχισε την επίθεση. Το τελείωμα εκεί δεν ήταν αποτελεσματικό με τον Χριστίδη να παίρνει το rebound. Φράνκε στον Χριστίδη. Αλλάζει κατεύθυνση ο Τσιακμάς. Πασάρι στον Χριστίδη. Αυτός πετάει την μπάλα κάπως αγχωμένα. Το τελείωμα αυτό δεν επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να μειώσει στους τρεις. Έφυγε ο Έκοντας και είναι η τρίτη φορά κατά την οποία η Ρήτας βγάζει ένα alley-oop στην καρδιά της άμυνας. Το είδαμε σε δύο περιπτώσεις αυτό με τον Φρίντριξον και τον Williams. Το βλέπουμε τώρα με τον Έκοντας να είναι ο παραλήπτης στην 7η πια assist των Λιθουανών. Χριστίδης στον Φράνκε. Η εκτέλεση από τον Φράνκε δεν είναι σε καλή κατάσταση μέχρι τώρα στο μάτσο ο Ολλανδός. Ο Χριστίδης παίρνει επιθετικό rebound, ο Τάιλερ Πόλι σουτάρει για 3 και η πόντη αυτή είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίη. Η διαφορά θα πέσει στους 4. Πρώτο καλάθι για τον Τάιλερ Πόλι, 2 στα 7 τρίποντα τώρα για τον ΠΑΟΚ, 2 στα 6 για τη Ρήτας. Έκοντας. Προσπαθεί να τοποθετηθεί απέναντι στον βαρύ Χριστίδη, κάνει λάθος, κλέβει ο Τσιακμάς. Η Ρήτας έχει γρήγορη επιστροφή, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εφνιδιασμού, οπότε οι Θεσσαλονικείς τοποθετούνται αμέσως σε συνθήκη 5-5. Χριστίδης δίνει screen, Τσιακμάς βάζει το σώμα του για να δημιουργήσει κάποιο χώρο. Μοιάζει να είναι σε καλή κατάσταση ο νεαρός γκάρ του ΠΑΟΚ. 25-23, 1-2, η προσπάθεια από το ύψος των βολών. Αθόρυβα και εργατικά ο Δέδας προσπαθεί να φτιάξει το όνομά του και σιγά σιγά φαντάζομαι όπως και όλοι οι assistants θα έχει στο μυαλό του κάποια στιγμή να προαχθεί σε πρώτο προπονητή. Ο χρόνος θα δείξει το που θα γίνει αυτό. Σου τριών πόντων από τον Μασιούλης δεν θα τα καταφέρει. Σηκώθηκε ψηλά ο Ρατζαβίτσιος για το rebound και σφυρίχτηκε φάουλ.
Williams. Πάσα του Βάραντι. Σκαστή πάσα του Φώστερ προς τον Williams. Αυτός τροφοδοτείται από το εντυπωσιακό του άλμα για να στείλει τη Ρίτα στους 27 πόντους και να της δώσει μια καλύτερη διαφορά. Προσπάθησε ο Μαργαρίτης, αλλά δεν ήταν πολύ καλό το timing. Ίσως να μην ήθελε να μπει και σε διαδικασία επαφής, γνωρίζοντας το ρίσκο που υπήρχε για φάουλ. Φράνκες, τον Πόουλι. Δεν ήταν μια καλή κατάσταση εκεί. Ο Γιάννης ζητάει το λόγο από τον διαιτητή. Βάραντι στον Φώστερ. Ο Αμερικανός έχει μέχρι τώρα 7 πόντους. Η πάσα στη γωνία. Το σούτ 3 πόντων δεν είναι καλό από τον Ρατζεβίτσιους. Παρ' όλα αυτά η Ρίτας δείχνει και πάλι το πόσο επικίνδυνη είναι στο κομμάτι του επιθετικού rebound. Φράνκε με τον Πάουκ να έχει πια περάσει σε μια δική του κατοχή. Και φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Ολλανδό από τον Μπένεντεκ Βάραντι. Ράιλι στον Πόουλι. Χάντς. Πάσα στον Μαργαρίτη. Το τελείωμα. Βγάζει τα μάτια του εδώ ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Όφιλε να έχει σκοράρει. Δεν είπα πολυτέλεια για τίποτα τέτοιο χαμένο σε αυτό το μάτσο για τους Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε ότι αμέσως ο ΠΑΟΚ τιμωρείται στην αμυνά του από τον Φώστερ που κάνει το σκορ 29-23. Αντί η διαφορά να έχει μειωθεί. Να έχει μειωθεί στους 2, αυξάνεται στους 6. Ράιλι το step back, η εκτέλεση για 3. Μαζεύει το rebound ο Williams. Φώστερ, παιδιά από την αντίθετη μεριά του screen. Μπλέκεται εκεί ανάμεσα σε Μαργαρίτη, Χάνς και Σαλούστρο. Βάραντι, πορεία προς τα μέσα από τον Ούγκρο. Άφησε πίσω του τον Ράιλι και ουσιαστικά ολοκλήρωσε τη φάση ανενόχλητος. Πάνω από τους 30 πόντους οι Λιθουανοί. Στο σύν 8 το προβάδισμά τους 31-23. Ο ΠΑΟΚ είναι ξανά χωρίς σκορ και χωρίς επιθετικό χαρακτήρα. Χάντς περιμένει, έχει διώξει από εκείνο το σημείο τον Ράιλι. Έμεινε ο Πόουλι ψηλά, ο Χάντς έχει μαγνητήσει τον Μασιούλης, θα εκτελέσει και θα σκοράρει για πρώτη φορά και αυτός. Αναγκαία, απόλυτα αναγκαία, μια καλή επίδοση και από τον Τζέιλεν Χάντς. Ήταν καλό στο παιχνίδι της Πηλέας απέναντι στη Μάλαγα ο Αμερικανός και σε αρκετά άλλα μάτς βέβαια στη χρονιά. Βάραντι στον Ρατζεβίτσιους. Σφυριχτή. Υπάρχει σφύριγμα μάλλον πριν το σουτ των Λιθουανών. Τον Βαγγέλη Μαργαρίτη να χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ. Χριστίδης και Σάιμπερτ ξανά στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ενός ΠΑΟΚ με πολύ σημαντικές ελλείψεις στη σύνθεσή του. Με κυριότερη όλων βέβαια αυτή του Νέιτ Ρένφρο. Φρίντριξον απέφυγε το σκρίν ο Ράιλι. Πάει να κάνει ξανά το γνωστό πάρτι μέσα στην καρδιά της ρακέτας η Ρίτας, αλλά ο Χάντζ έχει διαβάσει καλά και τα κάνει όλα όπως πρέπει. Ο Χριστίδης όμως όχι στο τελείωμα της προσπάθειας, με αποτέλεσμα οι ρόλοι να αλλάξουν αμέσως και ο Σάιμπερτ να αναγκάζεται να κάνει φάουλ για να σταματήσει τον Ρατζεβίτσιους. Μια καλή αποτρεπτική στάση στον Τζάρβις Βίλιαμς οδήγησε σε αυτό τον ευνηδιασμό. Ο Χριστίδης δέχθηκε τον μπλοκ από τον Γκίτης Μασιούλης. Στη συνέχεια ο Φώστερ πέρασε την πάσα στον Ρατζεβίτσιους και ο Σάιμπερτ παρενέβη κάνοντας το φάουλ, το τρίτο του πια, δημιουργώντας και το πρώτο ατομικό πρόβλημα σε σχέση με αυτό τον τομέα στον Άρη Λυκογιάννη για να σταματήσει η επίθεση της Ρίτας. Ο Σάιμπερτ φυσικά αποσύρεται και τη θέση του αφήνει στον μέχρι τώρα ντεφορμέ Γιαννίκ Φράνκε.
Φρανκ έχει 1 στα 6 σουτ και 1 rebound. ...32-25 από την πρώτη εύστοχη βολή του Ραντζεβίτσιους. Τα 3-25 τώρα, 5 στις 6 βολές έχει η Ρίτας, 5 στις 5 έχει ο ΠΑΟΚ, ενώ το μάτς απέχει 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από το ημίχρονο. Ράιλι, πάσα στον Χριστίδη, όχι καλή. Έκτο λάθος για τον ΠΑΟΚ, η αντίπαλός του έχει 7. Μέσο όρο μεγαλύτερο των 20 πόντων στη φετινή διοργάνωση. Ραντζεβίτσιους επανέφερε. Πέρασε γρήγορα το κέντρο η Ρίτας με τον Φρίντριξον να πασάρει αλλού για αλλού τελικά, διότι κατοχή περνάει στον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται ο Ισλανδός, το ίδιο κάνει και ο Γκέντριου Ζιμπένα. Ο Φρίντριξον πιέζει τον Ράιλι. Πιέζει. Πάντων είναι μπροστά του, ο Ράιλι θα περάσει το κέντρο. Φράνκε, τον χρειάζεται πολύ καλύτερο ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, όπως και τον Χάντζ. Σκριν του Χριστίδη, το πήρε ο Ράιλι. Έχει απέναντι του πιο σωματώδη αντίπαλο, προσπαθεί να υποφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Έχει μπλέξει απέναντι σε πολλούς αμυνόμενους και τελικά χρεώνεται με βήματα. Το λάθος αυτό είναι το 7ο αποψινό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Μασιούλης. Η παρουσία του μέχρι τώρα δεν αποτύπωσε κάτι το τρομακτικό στη στατιστική του. Εδώ βλέπουμε τα λάθη. Η Ρίτας έχει 1 παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Ραντζεβίτσιους. Φεύγει ο Βίλιαμς. Προσπαθεί ο Ραντζεβίτσιους. Θα δώσει την πάσα στον Φρίντριξον. Ισλανδός σουτάρει και βάζει ένα φοβερά δύσκολο τρίποντο για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της βραδιάς. 36-25 μπροστά με 11 οι Λιθουανοί. Ράιλι διεισδύει, η μπάλα είναι έξω και είναι για την Ρίτας. Αναποτελεσματική και αυτή η κατοχή για την ελληνική ομάδα. Βγάζει τον Ράιλι ο Λυκογιάννης. Χρειάζεται μια κάποια ηρεμία και ένα reset στον τρόπο σκέψης του Αμερικανός. Παραμένει ο παραγωγικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ με 8 πόντους αλλά και 4 λάθη. Να βρίσκονται στη στατιστική του και να μην μπορούν να αγνοηθούν. 4 από τα 7 της ομάδας του. Φάουλ από τον Χάντζ. Προσπαθεί να σταματήσει τον Φρίντριξον και το κάνει εκτός των οριών της νομιμότητας. Ο Ισλανδός που είναι σε σημείο στο μάτς που νιώθει πολύ ορεξάτος. 4 ασίστ και αυτός όμως έχει 4 λάθη. Είναι μεγάλο το κόστος της χρήσης της μπάλας από τον Ισλανδό. Έχει δώσει και 5 πόντους. Παράλληλα και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει πιο γρήγορα τα ομαδικά του φάουλ εν συγκρίση με τη Ρίτας που είναι μόλις στο ένα ομαδικό και με το 70% σχεδόν της χρονικής διάρκειας να έχει παρέλθει. Μέσα οι βολές από τον Φρίντριξον. 38-25, 7 στις 8 η Ρίτας, 5 στις 5 ο ΠΑΟΚ. Χάντζ τον Χριστίδη και πάλι ο Τζέιλεν Χάντζ. Θα κινηθεί ο Φράνκε, πάρει την μπάλα, θα δώσει το Χριστίδη. Ο δρόμος κλειστός εκείνο το σημείο. Φράνκε για τρεις, επιτέλους βάζει ένα τέτοιο σουτ το οποίο έψαχνε καθόλου το παιχνίδι μέχρι τώρα. 38-28. Η διαφορά πέφτει στους 10.
Αλλά το επιθετικό rebound εκεί από τον Foster, 38-27 μάλλον, ήταν για 2 το προηγούμενο shoot. Το Foster πάει την ομάδα του στους 40. Με την τελευταία του προσπάθεια. Συνεχίζει να κάνει πάταγο η Ρίτας στους πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Έχει τους τριπλάσιους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Το μπλοκ εκεί από τον Τσιακμάς, τον Φρίντριξον, η σταυρωτή από τον Χάντζ. Υπάρχουν προϋποθέσεις να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα. Πιθανώς να το αντιλήφθηκε αυτό στην άμυνά της η Ρίτας και έπαιξε όπως έπαιξε. Bounce, assist, σε όλα αυτά είναι άφαντος. Ο Φράνκε είναι έτοιμος να επαναφέρει μετά το φάουλ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Απλό φάουλ έδωσαν οι διαιτητές. Πόουλι, πάει ο Χάντζ να πάρει την μπάλα από εκείνο το σημείο. Βλέπουμε τον Νορμάντας να τον πιέζει. Ο Χάντζ θα εκτελέσει στα 8 δευτερόλεπτα. Τρέχει ο Χριστίδης για το επιθετικό rebound. Έξυπνα η Ρίτας εδώ θα διαχειριστεί την κατάσταση για να μην χαθεί η κατοχή. Και όντως είναι ήδη ξανά σε θέση επίθεσης η λιθουανική ομάδα. Φώστερ στον Κάιρις. Ο σκριν. Φρίντριξον σταματάει. Πάει να αποφύγει εκεί την άμυνα του Βασίλη Χριστίδη και σφυρίζεται φάουλ. Φρίντριξον να είχε πέσει στο παρκέ. Χριστίδης πήγε να δυσκολέψει το σούτ, αλλά εν τέλει έπεσε πάνω στον Ισλανδό. Δεύτερο φάουλ και για τον Βασίλη Χριστίδη. Δύο είχε επίσης ο Μαργαρίτης και τρία. Το μεγαλύτερο τέτοιο πρόβλημα ως τώρα στον ΠΑΟΚ έχει ο Τζόρνταν Σάιμπερτ. Κάπως έτσι ο Στράτος Καλιοντζής περνά στο παιχνίδι. Ένα παιδί που γεννήθηκε το Σεπτέμβρη του 2005. Και κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει πολλές ωραίες ιστορίες. Μακάρι και για τον ίδιο να γραφτεί μία. 42-27. Μπροστά με 15 η Ρίτας. Στη δεύτερη περίοδο εδρεώνει την κυριαρχία της λιθουανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι παραγωγικός, αυτή τη στιγμή είναι σταματημένος στους 11 πόντους ως προς το τι κάνει σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Ο Φρίντριξον δημιουργεί διαρκώς προβλήματα και έχει διπλασιάσει την επίδοσή του μέσα σε διάστημα 2-3 λεπτών. Από τους 5 πόντους έχει πάει στους 10. Οι Θεσσαλονίκοι χρειάζονται άμεσα πιο καθαρή σκέψη, πιο καθαρή ματιά. Ο Παλαιοντζής έδωσε στον Φράνκε. Τσιακμάς περιμένει, ο Φράνκε αποφασίζει να τελειώσει τη φάση μόνος του και το κάνει κερδίζοντας το φάουλ από τον Γκίτης Ρατζεβίτσιους. Φράνκε παίρνει μια πολύ μικρή ανάσα ο ΠΑΟΚ. Φυσικά χρειάζεται πολλά περισσότερα για να μπορέσει να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία. Αρχικά πρέπει να μην αφήσει τη Ρίτας να παράξει περισσότερους πόντους στο ένα λεπτό και κάτι που απομένει. Ο Φώστερ δουλεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση και θα χρειαστεί και την βοήθεια εκεί από τον Εβάλντα Σκάιρις που σκοράρει για πρώτη φορά, οδηγώντας την ομάδα του στους 45 πόντους. Στο συν 16 η Ρίτας με μια θηλιά στο λαιμό ο ΠΑΟΚ ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Πόουλι στον Καλιοντζή. Φράνκε. Πάσα δεξιά στον Χάντζ. Ο συναναγκασμένος να εκτελέσει. Θα τον προλάβουν οι καταστάσεις καθώς το έχει γίνει φάουλ. Και ο Νορμάντας διαμαρτύρεται έντονα καθώς το φάουλ είναι shooting φάουλ. Και όχι χαμηλά όπως θα ήθελε ο παίκτης. 3 rebound και 3 assist στο μάτς. Ο Χάντζ ετοιμάζεται να σουτάρει βολές. Τα 5-32.
έπεσε στους 13 στη διαφορά. Φρίντριξον εκτελεί ο Φώστερ, δεν θα το βάλει. Αμυντικό rebound από τον Φράνκε και φάουλ, το οποίο επιβαρύνει κι άλλο τον ΠΑΟΚ. Σπρώχτηκε ο Ευάλντας Κάιρης από τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Εμείς βλέπουμε τον Χάντς. Ξέρω αν σε αυτόν έχει κρυφτεί το φάουλ. Όχι, στο Μαργαρίτη, είναι το τρίτο. Πολύ στραβή η βολή από τον Βάλντας Κάιρης. Παρατηρεί ο Μαρτίνας έχοντας εν αναμονή της εισόδου του στο παρκέ. Μπροστά από τον Έλληνα assistant της Ρίτας Βίλνιους, τον Γιώργο Δέντα. 46-32 πίσω στην πεντάδα ο έχοντας. Αντικαταστάθηκε ο Κάιρης. Που μένει αρκετός χρόνος μέχρι και τη λήξη της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ έχει τα 22, τα 20 πια από τα 33 δευτερόλεπτα. Φράνκε Τσιακμάς για 3, δεν θα το βάλει. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Rebound δεν πήρε, πήρε όμως έξτρα χρόνο καθώς βρίσκονται 9-14 μετά από επαναφορά από την baseline. Τσιακμάς στο Μαργαρίτη. Χάντς. Γίνεται η αλλαγή στο screen. Ο Τζέιλεν Χάντς δουλεύει λίγο με την μπάλα μπροστά στον αντιπαλό του. Σουτάρει αλλά δεν τα καταφέρνει. Και έτσι τώρα όλα τα εναπομείναντα δευτερόλεπτα τα έχει μπροστά της η Ρίτας Βίλνιους. Φρίντριξον στον Νορμάντας με σφύριγμα βέβαια να έχει υπάρξει στα 3,6. Σύγκρουση με τον Χάντς και τον Φρίντριξον. Το φάουλ σφυρίχτηκε ως επιθετικό και ο ΠΑΟΚ ανασένει βλέποντας ότι ο αντίπαλός του δεν έχει δυνατότητα για κάτι περισσότερο σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 3,6. Τσιακμάς εκεί με τον Φράνκε δεν με τον Χάντ δεν συνεργάστηκε. Ο Πόουλι παίρνει ένα τελευταίο σουτ. Δεν αλλάζει κάτι. Με διαφορά 14 πόντων οι δύο ομάδες θα μπουν στα αποδυτήρια την ώρα που ο Τόμας Λεκούνας γκρινιάζει για φάουλ και διαμαρτύρεται έντονα στις 11 Ιανουαρίου και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στις 17 στο Βίλνιους. Ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο. Ο Νικογιάννης ξεκινάει τον Χάντς, κάτι το οποίο δεν είχε κάνει στην εναρκτήρια περίοδο, και τον Μαργαρίτη αντί του Χριστίδη. Μαζί τους ο Πόουλι που επίσης δεν ήταν στην αρχική πεντάδα, ο Ράιλι και ο Σαλούστρος. Μαργαρίτης αστοχή, μαζεύει το rebound ο Λεκούνας. Φρίντριξον, φεύγει ο Λεκούνας. Πάει ο Τζάρβις Βίλιαμς για το screen, head out από το Μαργαρίτη. Φώστερ θα εκτελέσει, ο Σαλούστρος πήγε να δυσκολέψει την προσπάθεια. Ενδέκατο επιθετικό rebound στην βραδιά για τους Λιθουανούς και καλάθι αμέσως από τον Γκίτης Ρατζεβίτσιους. Φρίντριξον πιέζει το Ράιλι. Πάσα στον Χάντς, πάει για screen ο Μαργαρίτης. Χάντς σταματάει, δίνει στο Σαλούστρο, αυτός παίρνει την προσπάθεια, είναι άτυχος. Μπάλα ρολάρι πάνω στη Στεφάνη και εν συνεχεία βγαίνει εκτός. Φρίντριξον πήρε τον δεξί διάδρομο. Απλώς εκεί τα πόδια ο Σαλούστρος για να παρέμβει και να μην επιτρέψει την πάσα. Μένουν 16 δευτερόλεπτα στους Λιθουάνους. Βίλιαμς. Φρίντριξον. Μιλωμένος ο Ράιλι μπροστά του. Ο Χάντς επιδιώκει να ακολουθήσει τον Φώστερ. Φρίντριξον στα 5 δευτερόλεπτα. Προχωράει μέσα. Εκτελεί μετά από αυτή τη reverse. Επιθετικό rebound από τον Williams. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πονάει από αυτό το κομμάτι των χαμένων ευκαιριών μετά τα χαμένα σουτ της αντιπάλου. Αν σταματήσει αυτό, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και δυνατότητα παρέμβαση στα πράγματα. Όσο η Ρίτας παίρνει επιθετικά rebound θα ελέγχει και το μάτς.
Χάντζ Ράιλι. Η πάσα στο Σαλούστρο. Η εκτέλεση από το Βαγγέλη Μαργαρίτη. Είναι καλάθι και είναι για τρεις από την κορυφή. 48-35 από τον πολύπειρο αρχηγό του ΠΑΟΚ. Φρίντριξον. Προσπαθεί ο Ράιλι να ακολουθήσει τον Ισλανδό. Πάσα στον Φώστερ. Αυτός παίρνει διάδρομο εκεί παράλληλα με την baseline. Επιμένει και το ρίσκο του βγαίνει. Καλάθι και φάουλ από τον Μάρκους Φώστερ. Κόντρα σε κάθε πιθανότητα. Ζητάει βήματα εδώ ο Άρης Λυκογιάννης για την τοποθέτηση του Φώστερ και για το πώς ήταν η στάση του την ώρα που γύριζε προς το καλάθι. Βλέπετε εδώ καθαρά. Διαμαρτύρεται ο Έλληνας προπονητής. Στο βάθος χαμογελάει ειρωνικά ο Θανάσης Χατζόπουλος και σιγά σιγά η άμμος στην κλεψίδρα τελειώνει για τον Βαγγέλη Μαργαρίτη, καθώς αυτό το φάουλ που έκανε ήταν το τέταρτο. 50-35 και τώρα 51-35 η διαφορά στους 16 υπέρ της λιθουανικής ομάδας. Ράιλι, πάσα στη γωνία, ο Σαλούστρος περιμένει το σκριν του Μαργαρίτη, γίνεται η αλλαγή με τον Williams. Μαργαρίτη συνεχίζει να είναι στην πεντάδα του ΠΑΟΚ παρά τα 4 του φάουλ, πάει να εκμεταλλευτεί το mismatch. Πασάρι στο Σαλούστρο που αστοχεί σε σου 3 πόντων, μαζεύει το rebound ο Φώστερ. Είναι το τέταρτο στο παιχνίδι για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Φρίντριξον, η ρακέτα έκλεισε, άδειασε όμως η γωνία. Από εκείνο το σημείο ο Λεκούνας αστοχεί μεγαλοπρεπώς. Πάσα του Σαλούστρου στον Χάντζ. Τον ακολουθεί ο Λεκούνας, ποιος πήρε εντολή από το ασυνείδητο πως κάτι πρέπει να κάνει μετά από εκείνη την κακή προσπάθεια από τη γωνία και πήγε να παίξει μια δυναμική άμυνα επάνω στον Χάντζ για να χρεωθεί με το φάουλ. Χάντζ δεν ελέγχει την κατάσταση. Η Ρίτας κινείται σε ευνηδιασμό. Ο ΠΑΟΚ έχει μια αντίδραση στην αμυνά του με τον Ράιλι και τον Σαλούστρο να καλύπτουν εγκαίρως τα μετόπιστεν και να μην αφήνουν ανοιχτό διάδρομο για lay-up. Williams απέναντι στο Ράιλι. Πάσα μέσα στην καρδιά της ρακέτας. Εκεί ο Λεκούνας είναι καλά τοποθετημένος και σκοράρει για το 53-35. Διαφορά προσεγγίζει πια το συν 20 για την γηπεδούχο ομάδα. Πόλη. Χάντζ. Το σκριν του Μαργαρίτη, εκτέλεση από τον Τζέιλεν Ράιλι. Ξυπνάει λίγο τον ΠΑΟΚ αυτό το σουτ και σίγουρα τον ξεκολλάει από τους 35 πόντους. Ο Ράιλι γίνεται ο πρώτος παίκτης της ελληνικής ομάδας που έχει διψήφια επίδοση. Και τώρα σφυρίζεται επιθετικό φάουλ. Φάουλ το οποίο κερδίζει, ο Τζέιλεν Ράιλι. Βγαίνει ο Μαργαρίτης. Στον πάγκο και ο Λεκούνας για την Ρίτας μετά το τρίτο του φάουλ. Ράιλι στο Χριστίδη. Πόλη. Ξανά ο Τάιλερ Πόλι με την μπάλα. Στα 6 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει λίγο μέσα από τη γραμμή του τριπόντου, αλλά εκεί θα φροντίσει για την κατοχή της ομάδας του ο Γκίτας Ρατζεβίτσιους. Εδώ είναι τα rebound με την σαρωτική υπεροχή μέχρι τώρα για την δύο φορές κυπελούχο Ευρώπης. Θα πάει να μαζέψει την μπάλα ο Χριστίδης, θα τα καταφέρει. Ο Φράνκε στο κέντρο του γηπέδου αντιμετωπίζεται αρκετά δυναμικά από τον Φρίντριξον, αλλά ο δυναμισμός του Φρίντριξον είναι πέρα από τα όρια και ο Ισλανδός χρεώνεται με φάουλ. Είναι το δεύτερο για τον Φρίντριξον. Χριστίδης. Το
hand-off με τον Ράιλι. Ο Χριστίδης παίρνει την μπάλα στην καρδιά της ρακέτας και η συνεργασία λειτουργεί καλά εδώ. Διαφορά 13 πόντων μετά το lay-up του Βασίλη Χριστίδη. Σκορ 53-40. Ο ΠΑΟΚ έχει 7 assist, 4 λιγότερες από τη Ρήτας. Δεν θα επιτρέψει μια πέμπτη εδώ με την άμυνά του. Το deflection εκεί λειτουργήσε. Παρ' όλα αυτά οι Λιθουανοί θα έχουν 11 δευτερόλεπτα. Ο Ζιμπένας βλέπει την ομάδα του να συνεχίζει να είναι σε ασφαλές ακόμα προβάδισμα. Williams, Φρίδριξον, κινήθηκε ο Ρατζεβίτσιους. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τον Φώστερ, έχει κλέψει ο Φράνκε. Ποιος πασάρει άσχημα στον Ράιλι, αυτός καταλήγει στη γωνία, εκτελεί από εκείνο το σημείο. Το επιθετικό rebound του Φράνκε ήρθε βάσει της απόφασης των διαιτητών. Όχι με ίσους όρους. Και δίκαιη διεκδίκηση. Τον έχουν χρεώσει με φάουλ. Εδώ μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Χριστίδη και έναν φύλαθο της Ρήτας. Ξαναμπαίνει στο μάτς ο Νορμάντας. Για τον Φράνκε νωρίτερα ήταν το δεύτερο φάουλ. Συνεχίζει να είναι το γρανάζι από το οποίο έχει απαιτήσει να λειτουργήσει καλά και δεν λειτουργεί μέχρι τώρα καλά ο Ολλανδός. Για να δούμε αν θα ξυπνήσει στα εναπομείναντα λεπτά του παιχνιδιού. Φρίντριξον. Του έδωσε την μπάλα ο Μασιούλης. Το σκρίν από τον Williams. Φάουλ τώρα που γίνεται στην άμυνα από τον Βασίλη Χριστίδη. Πανέφερε ο Νορμάντας. Φρίντριξον πέρασε την πάσα στον Williams, ίσως η δυσκολότερη assist του match και μια αρκετά ευρηματική η πέμπτη που φεύγει από τα χέρια του Ισλαμού. Ράιλι. Κινείται ο Σάιμπερτ. Σκριν από τον Χριστίδη. Πάσα στον Φράνκε. Προσποίηση ήταν καλή. Σουτάρει λίγο μέσα από το τρίποντο ο Γιάννικ Φράνκε. Συνεχίζει να είναι κακός. Έχει 2 στα 9. Ωραίο πάτημα εδώ από τον Μαργκύρης Νορμάντας. Η Ρήτας πάει στους 57 πόντους και φλερτάρει εκ νέου με το σύν 20. Φράνκε στο Ράιλι. Πάει για το σκριν. Τάιλερ Πόλι. Η εκτέλεση από τον Πόλι, δεν υπάρχει καλάθι, προσπαθεί για το rebound ο Νορμάντας. Τρέχει προς την άλλη άκρη του παρκέ. Εντοπίζει μέσα στην καρδιά της ρακέτας τον Μασιούλης, αλλά αυτός προσποίηση, παραπροσποίηση εκεί, κάπου το χάσε. Και στη συνέχεια παρενεύει ο Χριστίδης και πολύ έξω να χρησιμοποιήσει το κορμί του αντιπάλου του για να δώσει κατοχή στη δική του ομάδα. Μπένεντεκ Βάραντι παίρνει θέση στην πεντάδα της Ρήτας. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 11 κλεψίματα, έχει 8 περισσότερα από την Ρήτας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο του έχει δώσει όθηση, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη. Και εδώ χρειαζόταν και τύχη. Είδαμε την πορεία που κατέγραψε η μπάλα στο σουτ του Τζόρνταν Σάιμπερτ πριν σφυριχτεί το φάουλ κατά την διεκδίκηση του rebound. Έξω η πρώτη βολή από τον Βασίλη Χριστίδη. Σκορ μένει ως έχει στο 57-40. Μάζεψε το αμυντικό rebound ο Μαρτίνας Έκοντας.
Γιορμάντας, κόβει προς τα μέσα ο Έκοντας. Εκεί δίπλα είναι και ο Μασιούλης για να βοηθήσει. Ο Φράνκε παίζει όσο καλύτερη άμυνα μπορεί εδώ. Νορμάντας, έμεινε ολομόναχος, λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ. Και δείτε εδώ με ποιο τρόπο στείνεται το συν 20 των Λιθουανών. 60-40 και έχει και 12 στις 14 βολές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει βολές, δεν έχει χάσει πολλές βολές, έχει χάσει 2 από τις 10. Δεν είναι το κομμάτι αυτό το οποίο θα κοιτάξεις πρώτο για να δεις για ποιο λόγο μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Φάουλ που έγινε πάνω στον Ράιλι από τον Βάραντι. Ο Ούγκρος τον κράτησε για να μην αποσπαστεί και πάρει την μπάλα πηγαίνοντας προς το lay-up. Τα 41 από την πρώτη βολή του Ράιλι. Ο ΠΑΟΚ σε πολλά μάτς μέσα στη σεζόν έχει εμφανίσει κακά πρόσωπα, αλλά στα ίδια μάτς κατάφερε να βγάλει χαρακτήρα και να αγχώσει, να πιέσει τον αντίπαλο. Σε αυτό το παιχνίδι δεν έχουμε δει καθόλου τέτοια εικόνα. Φυσικά πάντα συνυπολογίζονται οι απουσίες, αλλά και πάλι είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει αφαιθεί αρκετά στον ρυθμό που θέλει να έχει στο μάτσι Ρίτας. Νορμάντας, ο Έχοντας τον βοηθά με το screen και σε δεύτερο χρόνο πάσα στον Μασιούλης. Ο Μαργαρίτης ήταν μπροστά, εκεί πιο δίπλα και ο Σάιμπερτ που παρενεύει για να κλέψει την μπάλα, για να δούμε, θα δείξει το βελάκι ως προς την κατοχή μετά την παρέμβαση του Τζόρνταν Σάιμπερτ που εκμεταλλεύτηκε την ανεμική εκεί τρίπλα του Μασιούλης και πήγε να πάρει την μπάλα προς όφελος της δικής του ομάδας. Την κατοχή την έχουν δώσει στην Ρίτας, η οποία έχει 4,8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Ανέφερε ο Βάραντι την μπάλα στα δικά του χέρια, η εκτέλεση του Ούγκρου, η μάχη για το rebound, βγάζει νικητή τον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα τον Τζέιλεν Χάντζ. Καλή επιστροφή από τους Λιθουανούς, τρίποντα από τη γωνία, σημαδεύει σίδερο ο Τζόρνταν Σάιμπερτ. 4 στα 20 για τον ΠΑΟΚ, πίσω από τα 6,75. Σε ένα πολύ πολύ κακό βράδυ σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφερειακή ευστοχία. Τέταρτη φορά στο μάτς κατά την οποία ένα αλλιού λειτουργεί και πληγώνει τον ΠΑΟΚ. Παραλείπτει σε αυτή την περίπτωση ο διεθνής παίκτης της Λιθουανίας, ο Μαρτίνας Έκοντας. 13η ασίστια τη Ρίτας, που παραμένει καθυλωμένος στις 7. Μέσα σ' όλα, σε ένα τέτοιο μάτς, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει καλή κυκλοφορία. Αυτό πάει πακέτο με την παραγωγικότητα. Αστοχή ο Χάντζ, 2 στα 6 πλέον για τον Αμερικανό. Πάσα στον Ατζεβίτσιους. Τώρα ο Βάραντι, με τον Έχοντας να δίνει το screen, η εκτέλεση από τον Νορμάντας, μέσα και αυτό το τρίποντο, η διαφορά πάνω από τους 20, 65-42. Τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα σε αυτή την περίοδο, καθώς απομένει 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της και ο ΠΑΟΚ έχει μόλις φτάσει στην επίδοση των 10 πόντων σε διάστημα 9 ολόκληρων λεπτών. Μαργαρίτης, ποστάρει τον Μασιούλης, αμυντικό rebound εκεί. Για να πάρει ο Έχοντας, τελικά ο Νορμάντας είναι αυτός που δίνει στην ομάδα την ευκαιρία να επιτεθεί. Παρέμβαση εκεί από τον Σάιμπερτ που δεν αφήνει τον Μασιούλης να σκοράρει, διότι αυτό θα συνέβαινε αν έπαιρνε την μπάλα κάτω από το καλάθι. Χάντζ πατάει ωραία και ολοκληρώνει την προσπάθεια μετά από πολλή ώρα. Μια φάση η οποία μπορεί να αξιολογηθεί ως καλή για τον δικέφαλο του Βορρά. Βάραντι. Μπάλα στη γωνία, σηκώνεται ο Μασιούλης για 3 από εκείνο το σημείο. Rebound αμυντικό για τον ΠΑΟΚ, το εξασφαλίζει για την ομάδα του ο Χριστίδης. Ο Μαργαρίτης συνεννοείται με τον Σάιμπερτ και ο Αμερικανός αφήνει την μπάλα στον συμπατριώτη του, τον Τζέιλεν Χάντζ. Πάντα ο Χάντζ με την μπάλα, προσπαθεί να προσαρμόσει το χρόνο που απομένει για τη λήξη της περίοδου, στο χρόνο της επίθεσης της ομάδας του. Τελικά ο Τσιαχμάς παίρνει την προσπάθεια, δεν αλλάζει κάτι. Ο ΠΑΟΚ πίσω με διαφορά 21 πόντων στο τέλος της τρίτης περίοδου στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Η Ρίτας προηγείται με σκορ 65 ακριβώς ίδιοι. Στην τρίτη τα πράγματα έγιναν με λίγο καλύτερα για την άμυνά του, διότι
άφησε την Ρήτας στους 19 πόντους, αλλά ο ίδιος έβαλε μόλις 12, κάτι το οποίο επιβάρυνε την ήδη ζορισμένη κατάσταση. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι και σε τι βαθμό στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο δεκάλεπτο το οποίο μόλις ξεκίνησε. Πάω στην πεντάδα του με τον Ράιλι, τον Σαλούστρο, τον Σάιμπερτ, τον Πόλη και τον Μαργαρίτη. Καλάθι από τον Τζέιλεν Ράιλι. 65-46. Η διαφορά πέφτει κάτω από τους 20. Βάραντι. Νόρμαντας. Στην εκτέλεση από τη γωνία Βάραντι. Αλλάζει ξανά προς όφελος της Ρήτα στην κατάσταση. Υπό την έννοια του ότι μόλις είχε μπει καλάθι για τον ΠΑΟΚ. Εκεί πήγαινε αυτό. 68-46. Λάθος εδώ για τον ΠΑΟΚ. Θα κλέψει την μπάλα ο Νορμάντας. Θα πάρει ο Βάραντι και θα στοχίσει εξ επαφής. Θα πάρει όμως και επιθετικό rebound. Έχει περάσει και ο Ουλέκα στο παιχνίδι. Δεν τον είχε βάλει μέχρι τώρα ο Γκέντριου Ζιμπένας. Μαζεύει ο Πόλι. Πάσα στον Τζέιλεν Ράιλι. Αυτός πάει να περάσει εκεί από την άμυνα του Βάραντι. Συνεργάζεται με τον Σαλούστρο και αυτός ισορροπεί όπως πρέπει. Ερχόμενος ως τρέιλερ για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 68. Ο Ράιλι είναι δίχως αμφιβολία. Ένας παίκτης με σημαντικό αποτύπωμα στην δράση του φετινού ΠΑΟΚ. Ο 10ος καλύτερος σκόρερ στο Basketball Champions League. Με 18 πόντους σε μέσο όρο. Γυρίζει στην άμυνα του ο Μαρτίνας έχοντας. Καθώς όπως βλέπουμε κυνήγησε την μπάλα, την πέταξε πάνω στο Βαγγέλη Μαργαρίτη. Αλλά όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να φέρουν την κατοχή στους Λιθουανούς. Σαλούστρος πολύ έξυπνα στον Πόλη. Αυτός πατάει, αλλά εκεί τον περίμενε ο Έκοντας και κάνει τον μπλοκ. Η πάσα ήταν πάρα πολύ καλή από τον Χρήστο Σαλούστρο. Όμως τα αντανακλαστικά των Λιθουανών λειτουργήσαν άψογα και βλέπουμε και τι ακολουθεί μόλις γυρίσεις τη σελίδα και πας στο επόμενο κεφάλαιο. Ένα ακόμα καλάθι. 70-48. Δράστης ο Ευάλντας Κάιρης. Φράνκε σε σου τριών πόντων. Αμυντικό rebound εκεί από τον Ουλέκας. Βάραντι. Σταματάει μπροστά στον Ράιλι, ο οποίος προσπαθεί να τον αποδιοργανώσει εκεί στην τρίπλα. Σφυρίζεται φάουλ, είναι επιθετικό στο screen. Βλέπουμε τις τάπες σε αυτή την κάρτα. 5 έχει η Ρήτας, καμία δεν έχει ο ΠΑΟΚ σε όλο το μάτς. Εδώ η πέμπτη και λίγο περίεργη. Παρατεταμένη παραμονή στον αέρα από τον Έκοντας για να σταματήσει τον Τάιλερ Πόλι. Ο οποίος τώρα θα πασάρει στον Μαργαρίτη που συνεχίζει να παίζει με 4 φάουλ. Ράιλι πάσα στη γωνία, πάει να αποφύγει εκεί ο Φράνκε. Ένα λάθος εδώ, δύο βήματα εκεί, μια λάθος πάσα παραπέρα. Πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η βραδιά του Φράνκε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεδομένων και των απαιτήσεων που υπάρχουν από κάποιους παίκτες, αν μοιραστούν ευθύνες, αν γίνει συμβούλιο αποχώρησης όπως λένε και στα reality, ο Φράνκε θα είναι πρώτος υποψήφιος. Δεν εννοώ για αποχώρηση γενικά, εννοώ ότι σε αυτό το match έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν του έχει βγει τίποτα. Κάπως έτσι ο Λυκογιάννης τον αποσύρει εδώ. Είναι σαφές ότι και ο ίδιος είναι αρκετά δυσαρεστημένος από την απόδοση του παίκτη του. Θα σκοράρει σε αυτή την περίπτωση για την Ρήτας ο Μαργκύρης Νορμάντας. 72-48. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φεθεί, δεν πρέπει να επιτρέψει στην Ρήτας να κυνηγήσει μια κολοσιαία διαφορά. Αυτή τη στιγμή το σύν 24 δεν είναι τιμητικό για μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει μια χαρά και στο ελληνικό πρωτάθλημα και εκτός αυτού. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια κακή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Και όσο νοικοκυρεμένη και αν είναι η Ρήτας, σε πολύ μεγάλο βαθμό
μπορούμε να πούμε ότι του έχει σπάσει τον τσαμπουκά σε αυτό το παιχνίδι, παρά είναι τόσο χαοτική διαφορά ισχύως. Ούτως ή άλλως παρακολουθούμε κάτι εντελώς ανισόρροπο. Παρακολουθούμε μια ομάδα να έχει το τέμπο της και, και να κινείται στα γνώριμά της μοτίβα διαρκώς, και αν ΠΑΟΚ να μην έχει φτάσει σε κανένα σημείο ικανοποιητικής απόδοσης, να είναι σε όλο το μάτς μέτριος. Οπότε προφανώς η διαφορά θα φτιαχτεί σε αυτά τα επίπεδα. Απομένουν 6,5 λεπτά. Την αρχή της αντεπίθεσης της επόμενης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ καλείται να την κυνηγήσει από τώρα, να θέσει τις βάσεις από τώρα. Ο Ράιλι σκοράρει από τη γραμμή, 72-50, 17 η πόντη του. Σε ένα ακόμα μάτς κινείται πάνω κάτω στον καλό του μεσοόρο. Μπάραντι, πάσα προς τον Έχοντας. Λέκας έδωσε στον Βάραντι, αυτός εκτελεί και η Ρίτας είναι στους 74 πόντους και ξανά στο συν 24. Πέρασε το κέντρο Ράιλι. Σου τριών πόντων, δεν θα το βάλει. Αμυντικό rebound από τους Λιθουανούς με τον Ούγκρο τους, τον Μπένεντεκ Βάραντι. Τον έλαβε ο Φράνκε, τον κυνηγάει σε όλο το γήπεδο. Ο Βάραντι εκτελεί ξανά και είναι σε πολύ καλό ρυθμό σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Έχει ένα προσωπικό momentum, σκοράρει ξανά. Το τέλος του time out φέρνει τις ομάδες και πάλι σε δράση. ΠΑΟΚ έχει επίθεση, είναι πίσω με 26 πόντους διαφορά. Και ο Φράγκ έχει την μπάλα στα χέρια του. Δίνει στον Χάντς και πάλι ο Ολλανδός. Πάει προς τα μέσα, η άμυνα τον σταματά. Τσιακμάς. Παρενεύει ο Έκοντας. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ δεν φεύγει πίσω σε θέση άμυνας. Θα του απομείνουν 6 δευτερόλεπτα για να κάνει κάτι με αυτά. Χριστίδης εκεί πήγε να τοποθετηθεί, δεν απέφυγε το φάουλ. Γυρίζει πίσω στην άμυνά του με το σκορ στο 76-50. Ξανά στην πεντάδα ο Καλιοντζής. Ποιος θα κλείσει τα 18 τον προσεχή Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ νεαρός ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Βάραντι, 10 θα εκτελέσει, τρίποντο και κοντά στο συν 30. Ποια η διαφορά, 79-50. Η Ρίτας κάνει πάρτι και στην τέταρτη περίοδο. Το επιμέρους σκορ σε αυτήν είναι 14-6. 7 στα 19 τρίποντα έχουν οι Λιθουανοί. Ο ΠΑΟΚ με 4 εύστοχα σε ένα ολόκληρο μάτς. Δίπλα στα υπόλοιπα κακά στατιστικά του δεν μπορούσε να περιμένει τίποτα. Χάντς, Τσιακμάς θα εκτελέσει. Δεν υπάρχει καλάθι. Μαζεύει το rebound ο Τάιλερ Πόλι. Ένα από τα ελάχιστα επιθετικά του ΠΑΟΚ στο μάτς. Μόλις το 7ο, δίπλα στα 13 των Λιθουανών. Ο ΠΑΟΚ έχει 13 πόντους από καταστάσεις δεύτερης ευκαιρίας. Τους μισούς από αυτούς που έχει βάλει μέχρι τώρα στο μάτς η Ρίτας. Κινείται ο Φώστερ. Ολοκληρώνει με αυτό το αριστερό lay-up επιτυχώς. Τρέχει ο Χάντς στην ομάδα του προς την άλλη άκρη. Εκεί θα τον σταματήσει λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου ο Βάραντι. Σκρίνει από τον Καλιοντζή. Έγινε η αλλαγή. Πήρε μαζί του τον Ρατζεβίτσιους ο νεαρός ψηλός. Τσιακμάς. Στον Πόουλι. Επιτηρεί και ο Φώστερ. Πόουλι γυρίζει με πρόσωπο. Εκτελεί εκτός ισορροπίας. 79-54. Είναι πολύ αργά για δάκρυα, όμως όπως είναι λογικό, καμία ομάδα στη θέση του ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να αφαιθεί στον απόλυτο μαρασμό, στην απόλυτη κατάπτωση. Ότι είναι να παλέψει, ας το παλέψει ο ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4 λεπτά. Το μάτς της Θεσσαλονίκης απέχει 7-8 μέρες την επόμενη Τετάρτη. Thank you.
βγαίνει ο Βάραντι, ποιος έχει 5 rebound, 2 assist και 9 πόντους μέχρι τώρα στο μάτς. Φώστερ κινεί το Καλιοντζής προς τα μέσα, όπως ξεκίνησε το μάτς, έτσι πάει να τελειώσει με αυτά τα διαρκή αλεϊούπ. Αυτή τη φορά ο Φώστερ δημιουργεί για τον Μαρτίνα Σέκοντας. Πέμπτη φορά που βλέπουμε αυτή τη φάση και οι τέσσερις εξ αυτών έχουν τελειώσει με κάρφωμα. Τσιακμάς, το σκριν του Καλιοντζή. Πάσα στον Χάντς, η εκτέλεση για τρεις, το επιθετικό rebound το διεκδικεί και το παίρνει ο Τάιλερ Πόλι. Φράνκε, σε ένα ακόμα κακό σούτ στο παιχνίδι για τον Ολλανδό. 2 στα 11 έχει πια. 2 στα 6 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα και 2 στα 11 σούτ συνολικά. Προσπαθεί να κλέψει εδώ από τον Φώστερ. Μαζεύει την μπάλα. Προφυλάσσει πιο σωστά την μπάλα ο Νορμάντας. Βάλε ο παιδό δεν θα βγει για την λιθουανική ομάδα. Φράνκε στον ευνηδιασμό. Κακό τελείωμα. Τρέχει ο Λέκας. Κατάσταση είναι αρκετά σε εμφανή παρακμή και για τους μεν και για τους δε, διότι σε αυτή τη φάση για δικούς της λόγους η κάθε ομάδα βιάζεται να τελειώσει. Ο Χάντζ έδωσε στον Τσιακμά, το μας μπαίνει σιγά σιγά στο τελικό του σκέλος. Απομένουν κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά για αυτό το σημείο. Πόλη στον Τσιακμά. Ο Νορμάντας μπροστά του. Πάει να περάσει ο Τσιακμάς, απλώνει το χέρι ο Μαργκύρης Νορμάντας και καθυστερεί εκεί την κατάσταση. Εκτέλεσε ο Τσιακμάς, μάζεψε το rebound ο Μασιούλης, ο οποίος είναι άποντος και έχει κατεβάσει μόλις 2 rebound. Αυτή είναι η προσφορά του στο μάτς. Παρ' όλα αυτά, τα rebound νομίζω ότι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πει, για το οποίο θα πει ο Άρης Λυκογιάννης στο debriefing αυτής της συντριβής, καθώς τα 44 rebound της Ρήτας δίπλα στα 20 του ΠΑΟΚ βγάζουν μάτι. Ο Σιούλης έκανε το φάουλ στον Τάιλερ Πόλι. Δεν μπαίνει η τελευταία βολή του Πόλη. Επέμεινε εκεί και πήρε την μπάλα ο Καλιοντζής. Ανεβαίνει για να δώσει το screen στον Τσιακμά. Έχει πάρει μαζί του τον Βάραντι ο νεαρό center. Χάντς στο drive και στο τελείωμα εδώ. 83-57. Αυτό ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τα έχει διαθέσιμα πολύ νωρίτερα και όχι τώρα, όπου οτιδήποτε γίνει είναι σκενογράμμα. Αυτός ο οποίος έχει πολύ όρεξη στην τέταρτη περίοδο είναι ο Βάραντι και γίνεται ο πέμπτος παίκτης της ομάδας του που έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Τσιακμάς. Κινήθηκε ο Πόουλι. Χάντς. Θα τελειώσει εκεί η φάση με τον μπλοκ του Έκοντας. Με την Ρήτας να συνεχίζει να βγάζει χαρακτηριστικά ομάδας η οποία θέλει να κυριαρχήσει ακόμα και σε αυτό το χρονικό σημείο, στον garbage time που λένε και οι Αμερικανοί, όταν τα πάντα έχουν κριθεί και δεν υπάρχει τίποτα ουσιώδες σχετικά με το διακύβευμα της αναμέτρησης. Ο Χάντζ έχει πάρει πολύ αργά μπρος, θα ευστοχίσει σε ένα δεύτερο σερί σουτ. 85-59. ΠΑΟΚ τώρα ετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή. Αυτό του δίνει, έτσι όπως είναι δομημένο γενικά το πρόγραμμά του, του δίνεται η δυνατότητα να ξεκουραστεί και να ανασυνταχθεί, διότι μεσολαβούν αρκετές μέρες μέχρι και το παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ την ίδια στιγμή από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη για εντός έδρας μάτς είναι πάλι μια καλή συνθήκη ξεκούρασης και συμμαζέματος και προπόνησης βέβαια διάμεσα, σκληρής. Δεν ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήταν το πρόγραμμα του Basketball Champions League, πρωτοχρονιά στο γήπεδο έκανε, όπου υπήρχε προπόνηση προχθές την Κυριακή. Μία εβδομάδα μετά, στις 8 του μήνα λοιπόν, θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Πατρών πριν
την Τετάρτη στις 11 του μήνα παίξει το δεύτερο του παιχνίδι απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους. 85-62 με το τρίποντο του Τζόρνταν Σάιμπερτ. Οι Λιθουανοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν επίθεση. Τα επιτελεία ξεκινούν να δίνουν χέρια. Ο ΠΑΟΚ θα γνωρίσει μια ευρεία σε έκταση ήττα στη Λιθουανία με διαφορά 23 πόντων σε έναν αγώνα στον οποίο εμφανίστηκε αλλά δεν τον διεκδίκησε ποτέ, και είναι ενδεικτικό του ότι σε καμία από τις 4 περιόδου δεν κατάφερε να φτάσει στην επίδοση των 20 πόντων. Ελλιπής παραγωγικά, αδύναμος να ματσάρει το rebound των Λιθουανίων.